Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ούτως ή άλλως τα προβλήματα στις γενικές γραμμές τα ξέραμε γιατί είχαμε επισκεφθεί και άλλες φορές το νοσοκομείο από άλλη θέση. Τώρα ως βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θα πρέπει να δίνουμε λύσεις. Πράγματι από ό,τι φάνηκε με τη συζήτηση με τους ανθρώπους που ξέρουν που πονάει το νοσοκομείο, ότι μπορούν να λυθούν πράγματα χωρίς κόστος, μόνο με την πολιτική βούληση και τις αποφάσεις της ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας. Με στην κατεύθυνση αυτή θα πιέσουμε άμεσα σε συνεννόηση με τους πολιτικούς παράγοντες, έτσι ώστε να γίνουν οι αλλαγές οι οποίες χρειάζεται για να τουλάχιστον να ανακουφιστεί το νοσοκομείο. Και από την άλλη μεριά, ούτως ή άλλως ετοιμάζεται και το νομοσχέδιο το οποίο θα αφορά την υγεία πανελλαδικά, το πώς θα είναι διαρθρωμένοι, το πώς θα δουλεύουν τα νοσοκομεία και το τι θα γίνει με τα κέντρα υγείας, τα παιδί, αλλά και τη χρηματοδότηση η οποία είναι απαραίτητη, γιατί η δικιά μας λογική είναι η υγεία να παραμείνει δημόσιο αγαθό προς όφελος των πολιτών και με κέντρο τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Πολλά από αυτά που ακούσατε είναι από αυτά που λέμε αυτονόητα, όμως αυτά τα αυτονόητα είναι που ταλαιπωρούν τελικά την υγεία. Δυστυχώς τα αυτονόητα δεν είναι ίδια για όλους από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, όταν ακούμε 60 γιατροί μια ειδικότητα να υπάρχουν διάσπαρτοι και το νοσοκομείο να μην έχει κανέναν. Ή ότι όταν ακούμε ότι υπάρχουν 4 ιδιωτικοί εξωγενικοί τομογράφοι στην Κορινθία, αλλά το νοσοκομείο δεν έχει και δεν πήρε το ΕΣΠΑ, είναι ζητήματα τα οποία πέρα από λύση χρειάζεται και έρευνα και χρειάζεται και έλεγχο. Να δούμε γιατί λοιπόν απαξιώνεται αυτό το νοσοκομείο που είναι δίπλα στην Αθήνα, που είναι στην πύλη τη Πελοποννήσου, που εξυπηρετεί πέρα από τον Κορινθιακό λαό και 3 μεγάλου οδικού άξονε. Και δεν λειτουργεί και πιθανώς αύριο το πρωί να χαθούν ανθρώπινες ζωές, να δοθούν ευθύνες σε γιατρούς οι οποίοι δουλεύουν διπλοβάρδιες και συνεχόμενες εφημερίες και κάποια στιγμή δεν αντέχεται αυτό το πράγμα, δεν αντέχεται από κανένα μας, όχι μόνο από τους γιατρούς οι οποίοι κάθε μέρα έρχονται σε επαφή με τον ανθρώπινο πόνο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τα λύσουμε, είναι ζήτημα το ότι στην κοινοφελή εργασία από τις 63 θέσεις που ζήτησε το νοσοκομείο και από τις εκατοντάδες μου είπαν ότι ένα νούμερο που πήραμε 4-500 δόθηκαν στην περιφέρεια Πελοποννήσου να έχουν έρθει 5 στο νοσοκομείο Κορίνθου. Είναι ζητήματα και την περιφέρεια που θα πρέπει να τα δούμε αυτά. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία νομίζουμε ότι μπορούν να λυθούν άμεσα μόνο με παρεμβάσεις χωρίς κόστος για να ανακουφίσουμε και τους γιατρούς και να δουλέψει και το νοσοκομείο όπως θα έπρεπε να δουλέψει. Ναι, είχαμε μια συνάντηση με κλιμάκιο, θα έλεγα, του ΣΥΡΙΖΑ, του νομού, για τα θέματα υγείας, με επικεφαλής τον κύριο Κουρεμπέ. Μας επισκέφθηκαν με πρωτοβουλία τους εδώ στο νοσοκομείο, συνομίλησαν μαζί μας με το Σωματείο Εργαζομένων, με το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, με τους διευθυντές τμήματων, για τα προβλήματα που υπάρχουν, τα καταγράψανε και θα τα προωθήσουν προς το Υπουργείο Υγείας για κάποια τα οποία θέλουν είναι μακροχρόνιες λύσεις και για κάποια τα οποία άμεσα μπορεί με κάποιο εξορθολογισμό του προσωπικού του ήδη που υπάρχει να μπορέσουν να λύσουν κάποια προβλήματα. Δεσμευθήκανε ότι η υγεία είναι πρωτεύων, είναι στην ατζέντα τους πάνω-πάνω, όχι μόνο για τον νομό, για όλη την Ελλάδα. Ελπίζουμε και εμείς στην περίοδο που διανύουμε σαν χώρα να δώσουν άμεσες λύσεις, γιατί το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά προβλήματα. Χρειάζεται γιατρούς για να μπορέσουν να καλύπτονται οι βάρδιες. Πήραμε τη διαβεβαίωση ότι αυτά όλα θα προχωρήσουν πολύ σύντομα. Και περιμένουμε και εμείς από την πλευρά μας, θα έχουμε και μία συνεργασία μαζί τους στη συνέχεια και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.